έχουν μια ιδέα για τον εαυτό τους, μια εικόνα για τον εαυτό τους, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατάλαβες να σου πω. Και όταν εσύ πας και το μιλήσεις για, για τον εαυτό τους που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σηκώνουν επίθεση. Δεν νομίζουν τους θίγεις. Γιατί η ιδέα για τον εαυτό τους δεν είναι ιδέα που είναι στην πραγματικότητα. Το καταλαβες. Δηλαδή το μυαλό τους δεν ζει παράλληλα με την πραγματικότητα. Ζει ξεχωριστά. Με σκοπό να έχουν φτιάξει όλοι μια ιδέα για τον εαυτό τους, είναι καλή ή έτσι ή αλλιώς. Καταλαβες. Αλλά το σύμπαν αναγνωρίζει τα πάντα. Δεν αναγνωρίζει αυτά που εσύ θυμάσαι ή βλέπεις. Καταλαβες. Οπότε δεν μπορείς να το ξεγελάσεις. Σε εισαγωγικά το σύμπαν, έτσι καταλαβαίνεις τι λέω, ε. Οπότε η ενέργεια που βγάζεις όταν αντανακλάται, ο καθρέφτης αντανακλάει τα πάντα ο καθρέφτης. Άσχετα αν εσύ τον κοιτάς ή όχι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οτιδήποτε μας έρχεται δεν είναι αυτό που περιμένουμε, γιατί απλά δεν ξέρουμε τον εαυτό μας τι εκπέμπουμε. Απλά θυμόμαστε και κρίνουμε ορισμένες φάσεις του εαυτού μας. Άλλες φορές περνάνε απαρατήρητες οι στιγμές που βγάζουμε αρνητικές ενέργειες, έτσι. Άλλες στιγμές περνάνε απαρατήρητες οι στιγμές που βγάζουμε θετικές ενέργειες. Όμως, στην πραγματικότητα, πρέπει να είμαστε σε πάρα πολύ αυτοπαρατήρηση ώστε να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε ανά στιγμή. Όταν εμείς δεν είμαστε αυτοπαρατήρηση, περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται ότι συνειδησιακά ήταν σε εγρήγορση. Έτσι δεν είναι. Είτε στη μέρα, είτε στο μήνα, είτε στο χρόνο. Ε? Και αυτό που ήταν συνειδησιακά σε εγρήγορση, εκεί πέρα κρίνουν τον εαυτό τους. Εκεί που μηχανικά κάνουν κάτι, δεν μπορούν να έχουν τα δεδομένα σε εγρήγορση για να τα κρίνουν. Κατάλαβες να σου πω. Δεν το βλέπουμε. Οπότε αυτός μπορεί να είναι το χειρότερο παιδί και συνειδησιακά οι στιγμές να θυμάται ότι πάει στην οικογένειά του, δίνει δώρα, κάνει τα καλά και να θυμάται τα καλά που κάνει και να λέει καλά. Εγώ το καλύτερο παιδί. Εγώ ο καλύτερος άνθρωπος. Εγώ. Εμένα θα με πεις κλέφτη. Εμένα θα με πεις ότι σκέφτομαι πονηρά. Γιατί τις πονηρές σου σκέψεις τις κάνει μηχανικά και δεν το καταλαβαίνει. Ενώ τις θετικές λέει πω τι ωραία να κάνουμε μαγαθοεργία. Κατάλαβες να σου πω. Και πολλοί άνθρωποι στο υποσυνείδητό τους, όπως λένε οι γνωστικοί, έχουν την κρυφή σελήνη. Όπως η σελήνη φέγγει από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι κρυφή, έτσι και εμάς. Εκεί που φέγγει η συνείδησή σου, δεν πάνε πει από την άλλη δεν υπάρχουν τα πράγματα. Καταλαβες. Και η κρυφή σελήνη όλων των ανθρώπων δεν ξέρεις μέσα τι δαιμόνια κρύβει. Δυστυχώς αυτά εκδηλώνονται στους ανθρώπους σαν και εμένα, γιατί εμείς έχουμε αυτή την συγκεκριμένη παρατήρηση και εγρήγορση. Καταλαβες. Άλλος πρέπει να τη βγάλει με ένταση για να τη δουν οι άλλοι. Και με πολύ ειλικρίνεια για να τη δούνε οι ίδιοι. Καταλαβες. Και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα. Για την ταπεινότητα. Η ταπεινότητα δεν είναι να κάθεσαι και να το παίζεις ούτε μαλθακός, ούτε υποτακτικός, ούτε οτιδήποτε πράγμα έχει σχέση με αδυναμία. Η ταπεινότητα είναι μια καθαρή ειλικρίνεια. Η ταπεινότητα είναι η δυνατότητα να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι ανά στιγμή τις δυνάμεις σου. Παύλα τις αδυναμίες σου, γιατί είναι το ίδιο. Αδύναμος είναι αυτός που δεν γνωρίζει τη δύναμή του. Το να μην γνωρίζει τη δύναμή σου είναι αδυναμία. Επομένως ο ταπεινός γνωρίζει τη δύναμή του. Καταλαβαίνεις τι λέω. Άρα αυτό που θα σου πει θα μπορεί να το υπερασπιστεί, να το υποστηρίξει. Ο ταπεινός. Ο περήφανος από την άλλη θα πει πράγματα, ο λογάς που δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. Γιατί αυτός έχει φαντασμένη εικόνα για τον εαυτό του. Κατάλαβες να σου πω. Ο φαντασμένος, ε? Φάντασμα, φαντασία. Έχει μια φαντασία για τον εαυτό του. Καταλαβαίνεις φίλε μου. Επομένως η ταπεινότητα η αληθινή αυτομάτως μας κάνει ειλικρινείς στη σχέση μας με την πραγματικότητα. Και όταν εμείς, ανεξαρτήτως στη σχέση, αλλά έχουμε την ειλικρινή, καθαρή, ταπεινή μας γνώση για τον εαυτό μας σε σχέση με το περιβάλλον, ασχέτως πόσο δύναμη έχουμε, ασχέτως πόσο μπορούμε να το χειριστούμε, ξέρουμε να πάει στην πότε είμαστε αδύναμοι ή δυνατοί ως προς κάθε θέμα, οπότε αυτομάτως έρχεται η βοήθεια. Γιατί αυτός που αναγνωρίζει την αδυναμία του ζητάει βοήθεια. Αυτός που δεν την αναγνωρίζει, δεν την αφήνει να έρθει. Καταλαβαίνεις. Άρα στην πραγματικότητα όλοι εκείνοι που θέλουν να έλξουν τη βοήθεια που δικαιωματικά έχουμε όλοι οι άνθρωποι από το σύμπαν, από τον εαυτό μας, από τους οδηγούς μας, αρκεί να έρθουν στην κατάσταση ταπεινότητας ώστε να καταλάβουν
παύλα, να αναγνωρίσουν την αδυναμία τους. Και η αναγνώριση της αδυναμίας τι είναι? Δύναμη. Κατάλαβες το παράδοξο? Οπότε από τη στιγμή που έχεις αυτή τη δυνατότητα να γνωρίζεις την αρετή που λέγεται ταπεινότητα, να αναγνωρίζεις τις αδυναμίες σου ή τις δυνάμεις σου σε κάθε στιγμή, αυτομάτως κάθε στιγμή θα είναι σε σχέση πληρότητας με σένα και συνεργασίας. Γιατί την ώρα που θα έχεις δύναμη απλά θα το κάνεις και δεν θα ζητάς βοήθεια, οπότε δεν χαλάς πάλι ενέργεια, δεν το παίζεις παραπονιάρης και θα βγάλεις τη δυνατότητά σου, οπότε θα έχεις μια αυτοπεποίθηση. Και την ώρα που ξέρεις ότι δεν είσαι δυνατός, θα ζητήσεις τη βοήθεια. Δεν θα είσαι εγωιστής. Γιατί η φαντασιοπληξία, το να νιώθουμε ότι είμαστε παραπάνω δυνατοί, να μην παραδεχόμαστε την αδυναμία μας, είναι σαν έναν άνθρωπο να μην βλέπει καλά και να μην παίρνει γυαλιά, μέχρι που στο τέλος να στραβωθεί. Και τότε αναγκαστικά να καταλάβει ότι είναι τυφλός. Καταλαβαίνεις? Και αν δεν το καταλάβει τον τυφλός, θα έρθει παραπάνω πόνος που θα κουτουλάει δεξιά και αριστερά, θα γεμίσει με αίματα, θα φέρει και άλλο πόνο στον εαυτό του, ώστε να καταλάβει, αν θα καταλάβει και αν θα παραδεχτεί, ότι δεν μπορεί να δει. Οπότε μετά θα ζητήσει τη βοήθεια, θα πλώνει τα χέρια και θα τον καθοδηγούν άλλοι. Και αυτό είναι όλο το θέμα της ανθρωπότητας αυτή την εποχή. Η ανθρωπότητα αυτή την εποχή, επειδή είναι φαντασιόπληκτη, επειδή ζουν στον εγωισμό τους, μέσα στη φαντασία τους, και η φαντασία τους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα στα έργα τους. Ξέρεις γιατί γελάω? Νομίζω σου έχει έρθει όλο το κανάλι τώρα. Πάντοτε μου έρθει το κανάλι. Τώρα αλλά θέλω να σου πω, αλλά επειδή αυτό εδώ πέρα το πράγμα συμβαίνει στην ανθρωπότητα, η ανθρωπότητα θα χρειαστεί να περάσει κάτω από αυτό το πράγμα, ώστε να βλέπει ότι δεν παίρνει τη βοήθεια, δεν έχει την πληρότητα, και θα έρθουν οι πόνοι και θα έρθουν οι απογοητεύσεις, για να τους δείξει όλο και περισσότερο ότι αυτό που νομίζουν στη φαντασία τους, και πολύ καλά μπορούν να νομίζουν και να περνάνε σαν τον ναρκωμανή μες στη φαντασία τους, όταν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, στο τέλος θα φέρει πόνο, ανεξάρτητα την ηρεμία του αίματος που μπορεί να έχεις, ηρεμία έτσι, και ανεξάρτητα το πόσο γαλήνιος πιστεύεις ότι είσαι και χαλαρωμένος, όταν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο πόνος θα εμφανιστεί. Για να στο δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι δεν είναι? Βλέπεις λοιπόν ότι ένας άνθρωπος, καθώς θέλει να εξελιχθεί αναλόγως τι βοήθεια θέλει να πάρει, τι θα κάνει? Θα πρέπει το πρώτο πράγμα να κάνει να είναι ταπεινός στον εαυτό του. Τώρα κατάλαβες τι είναι η πραγματική ταπεινότητα. Άρα δεν είναι αυτό που φανταζόσουν τόσο καιρό και που έχει βγει στη φόρα. Άρα είναι μια καθαρή, ειλικρινής αναγνώριση της κατάστασής μας σε σχέση με το περιβάλλον. Οπότε ξέρεις ανά πάσα στιγμή πότε είσαι αδύναμος. Και όταν είσαι αδύναμος, είσαι ανοιχτός για βοήθεια. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν είναι εγωιστής και είναι ταπεινός, δέχεται τη βοήθεια από παντού, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, χωρίς να μπαίνει ο φόβος, χωρίς να μπαίνει στη στιγμή αυτό που λέμε ότι η υποχρέωση, έτσι, καθώς πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του ότι αυτό που έρχεται, έρχεται γιατί και αυτός ξέρει να το συντηρεί, να προσφέρει και να κινείται όλη αυτή η ενέργεια, παίρνω, δίνω, παίρνω, δίνω, έτσι. Οπότε δεν πρέπει να μπαίνουμε σε καταστάσεις αφιβολίας για τον εαυτό μας, γιατί από τη στιγμή που έχουμε εμείς καθαρά τη σχέση μας, σε σχέση δηλαδή, τη σχέση μας με την πραγματικότητα, ξέρουμε ότι είμαστε δυνατοί, θα προσφέρουμε. Ξέρουμε ότι όταν είμαστε αδύναμοι, θα λάβουμε. Καταλαβαίνεις? Ο εγωιστής άνθρωπος όμως δεν θέλει να λαμβάνει. Καμιά φορά το λέει ότι είναι σωστό. Το λέει για να επιβεβαιώσει τον εγωισμό του, τη δύναμή του. Το λέει για να μπορεί να σκλαβοηθεί. Το θέλει γιατί θέλει να τα καταφέρει μόνος του. Μέχρι να επιβεβαιώσει τον εαυτό του σε ορισμένες πεποιθήσεις που έχει. Όσο όμως μπαίνει στην ταπεινότητα, θα καταλάβει ότι δεν είναι Θεός μόνο το χαμηλό εγώ του. Ο Θεός είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συσχετικότητας της συνείδησής μας σε ένωση με όλα τα άλλα επίπεδα συνείδησης. Καταλαβες? Η ταπεινότητα κάνει τον εγωισμό μας να αντιλαμβάνεται τη σχέση, και η αντίληψη της σχέσης που έχει με την πραγματικότητα είναι συνεργασία.
Καταλαβαίνεις. Οπότε συνεργαζόμενος με το σύμπαν, τι κάνεις, βγάζεις τη θεϊκή σου θέληση. Γιατί εσύ και το σύμπαν είναι ένα. Καταλαβαίνεις τι να σου πω. Λέμε στον άλλον, να ξέρεις κάτι, μέσα σου είναι όλα τα πράγματα. Γιατί το σύμπαν υπάρχει μέσα μας, είμαστε όλοι φράκταλς, έτσι δεν είναι, του ίδιου σύμπαντος. Και λες, μέσα σου υπάρχουν όλα. Υπάρχουν όλα τα ζώα, υπάρχουν όλα τα φυτά, υπάρχουν όλα τα πετρώματα. Ε? Άρα λοιπόν είσαι σε πλήρη ένωση, αν το πάρεις ένα-ένα, σε πλήρη ένωση με κάθε αντικείμενο στην πραγματικότητα που βλέπεις απ' έξω. Έτσι, που μέσα στη 3D κατάσταση έχει δημιουργήσει μια δέσμευση και το βλέπεις εσύ σαν ένα αντικείμενο, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αφού εμείς λέμε ότι συγχρονιστικά έρχονται τα πάντα, την ώρα που σου έρχεται μια βοήθεια, την δικαιούσε. Όπως δικαιούσε και την ώρα που σου έρχεται ένας πόνος. Κατάλαβες φίλε μου. Οπότε δεν έχεις λόγο να κάθεσαι να τον πολεμάς αυτό που έχεις έλξει ο ίδιος, παρά να το βιώσεις. Να βγάλεις το αυθεντικό σου. Αλλά είναι αλλιώς το αυθεντικό σου όταν συνειδητοποιήσεις ότι τα πάντα που έρχονται σε σένα είναι γιατί ομοιοκρατάζεσαι, οπότε χρειάζεται να πολεμάς, άρα απλά να είσαι εσύ. Και θέλω να λύσω εαυτό σου όταν δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι η βοήθεια είναι εκεί και σε περιμένει, ανά πάσα στιγμή. Και ότι ο μόνος λόγος που εσύ δεν την παίρνεις είναι γιατί δεν την βλέπεις. Γιατί δεν την βλέπεις, γιατί δεν την πιστεύεις. Όσο και να παρακαλάνε οι άνθρωποι, όσο και να λένε Θεέ μου βοήθαμε, δεν το πιστεύουν. Γιατί μπαίνει μπροστά ο εγωισμός που έχουν. Αυτός ο εγωισμός που θέλει κατευθυνόμενη τη βοήθεια εκεί που θέλουν οι ίδιοι. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν, έτσι, τη βούληση του Θεού. Γιατί λένε άγνωστες συμβουλές του Κυρίου, έτσι δεν είναι. Αλλά ποιανού Κυρίου. Κατάλαβε του Κυρίου μέσα σου που συγχρονιστικά συγχρονίζεται με όλους. Συγχρονιστικά δηλαδή έχει σχέση με όλους. Και αυτή η σχέση που δει με όλους δημιουργεί σε σένα που δεν ξέρεις την αίσθηση του τυχαίου. Αυτός όμως από πάνω είναι όλο μαθηματικά, είναι όλα συγχρονισμοί, είναι όλα με κρατασμός. Κατάλαβες να σου πω. Οπότε εμείς από κάτω είναι το πέσουμε το ρόλο του τυχαίου, της άγνοιας. Κοιτάμε να μάθουμε. Γιατί άμα ξέραμε τι θα συμβεί, δεν θα είχε suspense. Ξέρεις, θα ήταν βαρετό. Θέλαμε να φύγουμε όλοι. Όταν δεν ξέρεις όμως τι θα συμβεί, wow λες. Έτσι δεν είναι. Φαντάσου μια ζωή να ξέρεις τι θα συμβεί. Όσο και να τη φαντάζονται εκείνοι που μου πονέσει ότι θα ήταν καλύτερα, γι' αυτό αναπτύζουμε την τεχνολογία, αυτά πάνε όλοι στα medium, κάνουν όλοι προγνώσεις, θέλουν να δουν το μέλλον, κοιτάνε να κάνουν channeling. Τι είναι, ένας εγωισμός. Γιατί δεν έχουν ακόμα φτάσει εκείνη την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, έτσι, στο μη τυχαίο, στο συγχρονισμό, σε όλα αυτά που λέμε, έτσι, και είναι προσκολλημένοι ακόμα στον εγωισμό που νιώθει μόνος του και ζητάει συνεχώς μια συγκεκριμένη βοήθεια γιατί θέλει να τα ξέρει όλα, που όμως δεν μπορεί. Θέλει να τα ελέγχει όλα, που όμως δεν μπορεί. Αυτό δεν είναι κακό. Όμως είναι ένα επίπεδο που περνάμε όταν θέλουμε να επιβεβαιώσουμε το πόσο εμείς μπορούμε να ελέγχουμε την πραγματικότητά μας. Όμως, οτιδήποτε φεύγει από το μέτρο, φτάνει σε εκείνο το σημείο, ο εγωισμός μας, έτσι, η προσωπικότητα, αυτό το κομμάτι που είναι για να παρατηρεί, να θέλει να ελέγξει όλο και παραπάνω πράγματα που δεν είναι της δικής του δύναμης και καταλήγει λοιπόν αφού ξεπερνάει το μέτρο και οτιδήποτε ξεπερνάει το μέτρο φέρνει πόνο. Γιατί φέρνει μια δυσαρμονία. Έτσι δεν είναι. Επομένως αυτή η δυσαρμονία γονατίζει τον άνθρωπο εκείνο που θέλει να τα ελέγχει όλα. Και όσο γονατίζει τον άνθρωπο που θέλει να τα ελέγχει όλα, τον βάζει καταστάσεις ναργοπεδίου. Δηλαδή τόσο παραπάνω η κατάστασή του γίνεται αλλοπρόσαλη, μόνο και μόνο για να το καταλάβει. Ότι πλέον δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα. Θα γυρνάει από τη μία και θα τρώει καρπαζιά από την άλλη. Θα γυρνάει από την άλλη και θα τρώει καρπαζιά από την άλλη. Θα κλείνει, θα φυλάει γύρω-γύρω και καθούργεται από εκεί που δεν το περιμένει. Και θα γίνεται τόσο συχνά μέχρι να καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα. Αυτό είναι μία πλευρά του νομίσματος. Έτσι. Η άλλη πλευρά του νομίσματος
είναι να αφήνει τον εαυτό του χωρίς να μπορεί να κάνει αυτά που περνάνε από τα χέρια του. Δηλαδή να μην ελέγχει αυτά που μπορεί να ελέγξει. Γιατί θα σου πω, πάντα τα πράγματα έχουν δύο πλευρές. Έτσι, άρα να το θυμάσαι, δεν σε όλα τα πράγματα που λέμε, σε όλα τα πράγματα που λέμε. Υπάρχει λοιπόν το υπερβολικό, έτσι, υπάρχει αυτό που είναι το λιγότερο από τη στάθμη την οποία πρέπει εμείς να βρισκόμαστε. Έτσι, από το μέτρο εκείνο. Και ποιο είναι το μέτρο στα μάτια θα μου πεις, εκείνο που εκφράζει το λιγότερο αντίσταση, το λιγότερο πόνο. Άρα θα έχει τη μεγαλύτερη αρμονία στη σχέση σου με το περιβάλλον. Άρα εκείνη την ώρα το περιβάλλον σου θα καταντήσει, σε εισαγωγικά, ψυχολογικά τουλάχιστον, έτσι, να μην σε κάνει να σπαταλάς ενέργεια. Όλο το κόλπο της πνευματικότητας, της αρμονίας, είναι η μη σπατάλη ενέργειας. Και ξέρεις τι γίνεται όταν δεν σπαταλάμε ενέργεια. Είναι το α και το ω σε όλες τις μοιήσεις, σε όλο το σύμπαν, σε όλα τη διδασκαλία. Όλο το θέμα είναι η ενέργεια. Γιατί σου δίνει τη δύναμη να δημιουργήσεις, τη δύναμη να ζήσεις, να διονυστείς, να επηρεάσεις, τα πάντα. Καταλαβαίνεις. Οπότε όλο το κόνσεπτ της αρμονίας τι είναι, να μην χάνουμε ενέργεια. Γι' αυτό και το αρμονικό είναι πιο αιώνιο και το δυσαρμονικό είναι πιο προσωρινό.